Πολίτες της Κοζάνης, είναι μεγάλη χαρά μου που είμαι για μια ακόμη φορά ανάμεσά σας. Συνήθως οι προεκλογικοί ρήτορες στα προεκλογικά μπαλκόνια μεταφέρουν μήνυμα νίκης. Εγώ σήμερα θα πρωτοτυπήσω. Θα σας μεταφέρω μήνυμα μάχης, μήνυμα αγώνα, μήνυμα μάχης που έρχεται απ' άκρης άκρης στην Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα. Μήνυμα μάχης που δώσαμε χθες και σήμερα στη Θεσσαλονίκη, προχθές στην Κεσαριανή, στο Εγάλεο, σε όλες τις πόλεις, τις γειτονιές της πατρίδας μας. Μήνυμα μάχης και αγώνα, σαν τον αγώνα που δώσαμε όλους αυτούς τους 7 μήνες, όλους αυτούς τους 6 σκληρούς μήνες της διαπραγμάτευσης. Γιατί μπορεί αυτός ο αγώνας ο σκληρός να έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι να επιχειρήσουν να μας βάλουν στη γωνιά, κάποιοι να επιχειρήσουν να γίνει στη χώρα μας παρένθεση η πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σε αυτή τη μάχη να αποκτήσουμε και αμοιχές, να πέσουμε, αλλά σημασία έχει ο μαχητής όταν πέφτει να μπορεί να σηκώνεται και να συνεχίζει τη μάχη, να στέκεται όρθιος, να συνεχίζει να αγωνίζεται. Και αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε σήμερα και εδώ από την Κοζάνη. Ο λαός είναι όρθιος, εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι όρθιος και διεκδικούμε όλοι μαζί όχι μια δεύτερη ευκαιρία, όπως λέγεται συνήθως, αλλά μια πρώτη ευκαιρία. Μια πρώτη ευκαιρία να μπορέσουμε επιτέλους να κυβερνήσουμε τον τόπο, διότι τους 6 αυτούς μήνες μέσα στη μέγενη της διαπραγμάτευσης, εγκλωβισμένη απολογή συμφέροντα, δεν είχαμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε την προσπάθειά